Βελίνα Παπούλια βγαίνει και εκείνη και μιλάει για την υπόθεση Φιλιππίδη. Θα με δείτε, λέει, την Παρασκευή στο δικαστήριο. Αυτή η Παρασκευή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στην Ευελπίδο που θα υπάρχει το δικαστήριο για τον Φιλιππίδη. Εκεί θα είναι όλοι. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Όλα τα μάτια των Ελλήνων θα είναι στραμμένα για να δουν το τι καταγγέλλεται και σε τι βούρκο πολλές φορές με έχει μετατραπεί ο χώρος του θεάματος. Δυστυχώς οι καταγγελίες πολλές. Και για τον Φιλιππίδη. Πολλά τα όσα έχουν βγει στο φως. Και άλλα τόσα που δεν έχουν βγει. Πάμε να δούμε τι λέει η Βελίνα Παπούλια. Πρόσφατα ότι το όνομά σας βρίσκεται στη λίστα σαν μάρτυρας κατηγορίας για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι όλα στον τόπο και στον χρόνο τους. Εμείς θα είμαστε εκεί την Παρασκευή, απλά παραξενευτήκαμε γιατί είδαμε ότι είχατε συνεργαστεί πολλά χρόνια πριν με το... Εννοείται και θα... Εννοείται, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Τέλος πάντων, η δική μου περίπτωση είναι λίγο δημόσια. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε δηλαδή την Παρασκευή. Δείτε, αλλά δεν θα σας μιλήσω. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Την Παρασκευή θα τα πούμε... Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Και αυτή η Παρασκευή θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο ενδιαφέρον. Παρασκευή, κοντή γιορτή. Θα δούμε ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή για τον Φιλιππίδη. Πώς θα αντικρούσει η πλευρά Φιλιππίδη τις καταγγελίες των γυναικών. Θα δούμε εάν θα προλάβει να γίνει και η απολογία του Φιλιππίδη. Α, γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι η δίκη δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί. Το πιθανότερο. Καλά, ναι, αποκλείται να ολοκληρωθεί. Το πιθανότερο. Είναι πολύ οι μάρτυρες κατηγορίας, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ώστε μέσα σε μία μέρα να προλάβουν να γίνει το συγκεκριμένο δικαστήριο. Το θέμα είναι ποιοι θα πάνε, και φάθα να βλέπω το Φιλιππίδη όσο ώρα μιλάμε, το θέμα είναι ποιοι θα πάνε για μάρτυρες υπεράσπισης του Φιλιππίδη. Ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάνε για τον υπερασπιστούν. Ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάνε για να πούν καλές κουβέντες για τον Φιλιππίδη. Και ότι είναι αθώος. Και αναφέρομαι σε πρόσωπα δημόσια. Ποια θα είναι αυτά. Ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκανε. Οι πρώτες ενδείξεις είναι από τα άτομα τα οποία έχουν βγει και έχουν μιλήσει τις τελευταίες μέρες στα κανάλια υπέρ του Φιλιππίδη, να πάνε στο δικαστήριο να τον υπερασπιστούν. Μετά όμως τη λαϊκή κατακραυγή, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι ήταν σίγουροι θα πηγαίναν ως μάρτυρες υπεράσπισης στο Φιλιππίδη, στο δικαστήριο, δεν θα πάνε. Κάνανε πίσω. Κάνανε το πρώτο τσεκ μέσω τηλεόρασης, το πρώτο τεστ, να τεστάρουν ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου. Πολλά τα πρόσωπα ήταν αρκετά τις προηγούμενες εβδομάδες που βγήκαν και μίλησαν υπέρ του Φιλιππίδη. Όλα αυτά τα άτομα υποτίθεται ότι θα πηγαίνανε και στο δικαστήριο. Μάζεψαν τις ουρές. Το 50% όμως έκανε πίσω. Και λέει, εδώ με βρίζανε που βγήκε σε μία κομπή που τον υποστήριξα. Φαντάσου να πάω και στο δικαστήριο τι έχει να γίνει. Εδώ λοιπόν θα υπάρξουν ζητήματα τα οποία θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξαναλέμε την Παρασκευή. Παρασκευή, ίσως η εκπομπή πάνω στο Τζίφα, να τη βγάλουμε από εκεί την εκπομπή, έξω από την Ευελπίδα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Βράζει η ελληνική κοινωνία με όλα αυτά. Με όσα έχουν συμβεί, με τα όσα έχουν γίνει.